βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινών πελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Ποτάμι κόκκινο κρασί να ξέριψαν τα πάθη. Κι σε εκβίασαν. Να έρθω στην Κρήτη να τα πούμε από κοντά καλύτερα. Μίλα! Ποιοι και γιατί. Μια γελία δικαιολογία ήταν. Με λες και αγάπη μου. Όταν σου την πέσανε οι τύποι στην Ερινιά, με ποιον ήσουνα. Με το κόμενο και φιλιώσουνα. Ε, ποιος είναι. Δεν καταλαβαίνω τι λες, άσε με πνίγεις. Ποιος είναι, λέω. Τι κάνεις εκεί, τρελάφιες. Αχιλέα, είσαι σοβαρός. Αρχίζει η εφιάλωση. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Και εσύ θα φύγεις και θα αφήσεις εμένα και το νεκτάριο μόνος μας. Δεν κατάλαβα, θα σου δώσω αναφορά. Αρκετά έχεις ανακατευθύσει τις ζωές μας, Μαθαίο. Φτάνει, τέλος. Τι έγινε πάλι. Έχω ανάγκη από χρήματα, Μάρκο. Καίγομαι. Ναι, ρε, σε Αγγελική, αλλά εδώ και ένα χρόνο όλο λεφτά σου δίνω. Τι θα γίνει. Μου χρωστάς και εσύ ετοιμάζεσαι να κάνεις δουλειές με το Σύφη. Ο Μινάς μου είπε ότι την είδατε να φιλιέται με έναν άντρα. Λάθος κατάλαβα, Μινάς. Εμείς του είπαμε ότι αρχικά ήμασταν κρυμμένοι γιατί πιο κάτω υπήρχε ένα ζευγάρι που φιλιόντουσαν. Αυτό που υποψιαζόμουν. Είναι βέβαιο δηλαδή. Ναι. Είμαι έγκυος. Μπράβο, μπράβο. Σε έχω αδερφάκι, το έχω αδερφάκι. Η ώρα ικανή. Πού πας. Αχιλέα, κάτι σε ρώτησα. Πού πας. Δεν μ' αρέσει να σε παιδεύω, αλλά δεν μπορώ άλλο. Πνίγομαι εδώ μέσα. Είμαι ερωτευμένος με άλλη γυναίκα. Περίμενε. Μόνο δύο λόγια θα σου πω. Ευρυδίκη, σε παρακαλώ, ας μην πούμε περισσότερα. Σε πλήγωσα, το ξέρω. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι ερωτευμένος με άλλη. Όπως είδες, το πρώτο σοκ το ξεπέρασα σχετικά γρήγορα. Ευτυχώς. Γιατί δεν μ' αρέσουν οι ιστερίες. Όταν σε παντρεύτηκα, ήξερα πως είσαι απρόβλεπτος. Αυτό όμως μέχρι ένα σημείο είναι και στοιχείο της γοητείας σου. Ευρυδίκη, σε παρακαλώ, μη με δουλεύεις. Πού το πας. Μόνο του πάει. Θα πρέπει να κάνω τα στραβά μάτια για μία ακόμα φορά. Μέχρι να σβήσει το πάθος σου για την όποια άλλη και να γυρίσει σε μένα σαν βρεγμένη γάτα. Δεν πρόκειται, Ευρυδίκη. Αυτή τη φορά είναι σοβαρό. Είναι αλλιώς. Ναι. Ναι. Σε ξέρω πολύ καλά, Χιλέα. Αυτά έκανες και πέρυσι με εκείνη την τουρίστρια που γνωριστήκατε στην Αγία Νάπα. Έτρεξες πίσω της για κάνα δύο εβδομάδες και μετά γύρισες σε μένα. Πάντα θα γύρνα σε μένα και το ξέρεις. Ευρυδίκη, αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Πίστεψέ με. Λυπάμαι. Τι δεν κοιμάσαι, αγάπη μου. Είμαι ακόμα ταραγμένη. Τρώμαξα πολύ. Σου ζήτησα συγγνώμη, αλλά μην το σκέφτεσαι. Πώς να μην το σκέφτομαι. Πήγες να με σκοτώσεις. Θέλω να μου πεις γιατί. Έχασα τον έλεγχο, θόλωσα. Ξέχασέ το. Δεν μπορώ. Θέλω να μου πεις γιατί. Από πάθος και ζήλια, από εγωισμό, για να σώσει την τιμή και την υπόλοιψή σου. Για όλα αυτά. Έλα, ηρέμησε. Όλα τα πάνε καλά.
Μη μου λες εμένα ότι δεν γίνεται. Βρες μια δικαιολογία και βγες αμέσως από το σπίτι σου. Αλλιώς έρχομαι εγώ και τα λέω επί τόπου όλα στη γυναίκα σου. Κατάλαβες, Νεκτάριε? Πας. Μου φάνηκε ότι άκουσα φωνές. Μάλλον θέλω να χιλιάς με την Ευρυδίκη. Πάω. Έλα τώρα, ρε αγάπη μου, ζευγάρι είναι, θα τσακωθούν. Ας είμαστε λίγο διακριτικοί. Έλα, πάρε με αγκαλιά. Δεν νιστάζεις? Όχι, χάσα τον ύπνο μου. Θα πάω να δω τι γίνεται με το άλογο, αν είναι καλά. Μια χαρά είναι το άλογο. Έλα, ξάπλωσε. Πας καλά? Τι έγινε? Τι θέλεις εσύ εδώ? Τι συμβαίνει? Χριστίνα! Χριστίνα, κάτι σε ρώτησα! Δεν μπορείς να κοιμηθείς, α. Τρόμαξες πολύ. Να. Εσύ γιατί δεν κοιμάσαι, είναι πολύ αργά. Εγώ και ο ύπνος έχουμε τσακωθεί εδώ και χρόνια. Κοιμάμαι λίγο και πετάγομαι. Σκέφτηκες να το αντιμετωπίσεις με τη βοήθεια κάποιου ψυχολόγου? Δεν θέλω. Ξέρω πως μόνο εγώ μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να ξεχάσω. Κακός. Παιδεύεσαι. Εγώ σκέφτομαι να ζητήσω τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Εσύ γιατί? Έχουμε κάποια θέματα με το Σύφη από παλιά. Εντάξει, αυτά είναι δικά σας θέματα. Δεν θέλω να είμαι αδιακριτή. Αλλά αν θες, μίλησέ μου. Νομίζαμε πως μπορούμε να τα κουκουλώσουμε, αλλά τα βρήκαμε μπροστά μας. Τι εννοείς πολύ προσωπικά σας θέματα? Δεν μπορείτε να τα συζητήσετε? Δεν θα βγει τίποτα. Είναι σαν ένα τραύμα που συνέχεια ματώνει και δημιουργεί ψυχρότητα ανάμεσά μας. Ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες στιγμές. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν σε παρηγορεί καθόλου, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πληγές. Όπως φαίνεται, τα παλιά λάθη θα μας τυχιώνουν όλους. Πάντα. Καλά, είσαι ηλίθια! Ήρθες στην κρεβατοκάμαρά μου, στη γυναίκα μου, πώς τόλμησες! Σε είχα προειδοποιήσει!
και μου χρωστάς χάρη που δεν σε έκαψα και πάω ότι είναι άρρωστη γιαγιά και θα να σε ειδοποιήσω. Την επόμενη φορά θα πω όλη την αλήθεια. Διανοηθείς, θα σε διαλύσω. Με απειλείς, ρε. Δεν σε φοβάμαι. Θα σε κάψω, στορκίζομαι. Μου λέγες ότι δεν κάνεις έρωτα με τη γυναίκα σου και αυτή έμεινε έγκυος. Πώς έμεινε έγκυος, ρε. Σε ρωτάω. Σταμάτα. Λέγε. Πες μου. Κούφρο με. Κουρασμένη μου φαίνεσαι. Δεν κοιμήθηκες καθόλου? Όταν φύγω να πας να ξαπλώσεις. Δεν θέλω. Έχω νευρικότητα, δεν μπορώ. Έλα ρε κοριτσάκι μου. Τελείωσε τώρα αυτό. Τίποτα δεν τέλειωσε, Σύφη. Τόσα χρόνια κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ότι όλα είναι μια χαρά μεταξύ μας, αλλά το πρόβλημα είναι εκεί. Και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Την τελευταία μας φορά ήταν διαφορετικά. Το ένιωσες κι εσύ. Ήσουν πιο ελεύθερη, αφέθηκες. Δεν σημαίνει κάτι μια φορά στις τόσες, Σύφη. Όλες τις άλλες φορές δεν μπορώ να αφαιθώ. Σκέφτομαι συνέχεια ότι πρέπει να μείνω έγκυος και όσο δεμένο, τόσο απογοητεύομαι. Είναι φαύλος κύκλος. Σκέφτηκα να δω ψυχολόγο. Να κάνεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι καλύτερο για σένα. Και ξέρεις και τι άλλο σκέφτηκα? Να έρθεις να δουλέψεις στα γραφεία της εταιρείας. Μέχρι να σκεφτείς τι θα κάνεις. Να ξεφύγει λίγο το μυαλό σου. Δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι κακή ιδέα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Γιατί όχι. Και έξυπνη είσαι και ικανή. Και θα περνάμε και περισσότερες ώρες μαζί. Εντάξει. Συγγνώμη. Πού πας ρε εσύ, Αναστασία, έλα μαζί μας να φας ένα πρωινό. Έλα, γιατί θα αργήσουμε. Σε 5 λεπτά πρέπει να φύγουμε. Ωραία, μια γουλιά καφέ θα πιω μόνο. Αυτές τις μέρες θα ψάξω για σπίτι, παιδιά. Γιατί? Αφού αυτό είναι το πατρικό σας. Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου σωστό να με έχετε μέσα από δύο σας νέο παντρί άνθρωποι. Και στην τελική δεν είμαι φιλοξενημένη πια. Θα μείνω μόνιμα εδώ. Εσύ τι λες? Εγώ λέω πως αυτό το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο και μας χωράει μια χαρά και τους τρεις. Αναστασία, θα μείνεις εδώ μαζί μας. Τελείωσε. Την άκουσες στη διαταγή. Πονέλα, τελείωνε τον καφέ σου για να μην αργήσουμε. Κάνει κι εγώ λάθη, το ξέρω. Με τον τρόπο μου τον έχω προδώσει το Σύφη. Καλά κάνεις και το παραδέχεσαι. Είναι το πρώτο βήμα για να διορθώσεις τα πράγματα. Το ξέρω. Ο Σύφης είναι πολύ σημαντικός για μένα. Θέλω να το παλέψω μαζί του. Μίλα του. Πες του πώς νιώθεις. Με ειλικρίνεια. Δεν είναι εύκολο. Έχουν μπει πολλά ανάμεσά μας. Το θέμα του παιδιού του με την Αγγελική, το θέμα του δικού μας παιδιού. Το θέλει πολύ. Εγώ πιέζομαι και δεν ξέρω αν μπορώ να μείνω έγκυος. Τη θεραπεία τη συνεχίζεις? Όχι. Γιατί βρε Μελίνα, μου απογοητεύτηκες και τη σταμάτησες? Θέλεις να μιλήσω εγώ στο Σύφη, να του πω να μην σε πιέζει αυτό το θέμα? Όχι, όχι. Εγώ πρέπει να τα βρω με τον εαυτό μου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά? Ρε σε Βασιλική, δεν ξέρω τι πραγματικά αισθάνεται ο Σύφης για μένα. Είναι ερωτευμένος μαζί μου ή είμαι μια συνήθεια για αυτόν? Δεν με διεκδίκησε ποτέ. Το Σύφη τον πρωτοείδα όταν ήμουν 17. Ήταν το ωραιότερο παιδί, όλες τον θέλανε.
Και με το που με κοίταξε, εγώ έπεσα. Δεν με κυνήγησε ποτέ, δεν είχα την ευκαιρία να δω πόσο με θέλει. Αυτό είναι το θέμα σου, να σε κυνηγήσει κάποιος. Α, είσαι πολύ ρομαντική φιλενάδα. Ναι, μπορεί. Αλλά αυτό ήθελα να ζήσω πάντα. Το πάθος. Βασιλική, σε κλείνω, μου χτυπάνε. Ο Σύφης μάλλον θα ξεχάσει τα κλειδιά του. Έλα, γεια. Τι κάνεις εδώ? Είσαι τελείως τρελός. Αφού τα είπαμε αυτά, μην μιλάμε τα ίδια. Ο Σύφης. Ο Σύφης έφυγε με την αδερφή του. Έλα, μη φοβάσαι, είμαστε μόνοι. Σε θέλω, Μελινά. Λοιπόν, θέλω να βάλεις δύο ρούχα σε ένα σακ φωλιάς και να φύγουμε μαζί. Τώρα. Έλα, Μάρκο. Αγγελική, σου στέλνω κάποια χρήματα στην Αθήνα αύριο με ένα δικό μου. Εκτός και αν καταφέρω εγώ να έρθω. Θα το μάθω σήμερα το βράδυ. Ωραία. Και να βάλουμε και ένα πρόγραμμα. Έχω τρελά έξοδα, Μάρκο. Η μάνα μου άρρωστη. Ο πατέρας μου με δύο αποκλειστικές. Τα χρέη στο εργοστάσιο τρέχουν. Okay, εντάξει, τα ξέρω. Τα ξέρεις, αλλά δεν κάνεις κάτι γι' αυτό. Μου χρωστάς πολλά. Και αν δεν μας τα δώσεις τώρα που τα έχουμε ανάγκη, πότε θα μας τα δώσεις? Εντάξει, μην λέμε συνέχεια τα ίδια. Κάνω ό,τι μπορώ. Δεν νομίζω. Στο κάτω-κάτω, ξεκίνα τη δουλειά με το Σύφη με μικρότερο κεφάλαιο. Δεν θα πάθεις τίποτα. Πρέπει να με ξεχρεώσεις. Σε παρακαλώ, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω μαζί σου. Φύγε! Αν σε δει κάποιος, θα γίνει μεγάλος χαμός. Δεν με νοιάζει. Πρώτη φορά αισθάνομαι έτσι, Μελινά. Ας γίνει ό,τι θέλει, αρκεί να είμαι μαζί σου. Αυτό σε εξηγώ. Δεν πρόκειται να είμαι μαζί σου. Δεν θα αφήσω το Σύφη. Τον αγαπάω και θα μείνω μαζί του. Κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά, Χιλέα. Μελινά, πήρα το αεροπλάνο και ήρθα στην Κρήτη μόνο για σένα. Το ξέρω θα είμαστε μαζί. Μίλησα και στη γυναίκα μου για σένα. Της είπα όλη την αλήθεια. Της είπα ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Τι έκανες? Πώς τόλμησες, καταλαβαίνεις τι έκανες? Έλα, μην τρομάζεις. Δεν της είπα το όνομά σου. Κανά, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Φοβάσαι το Σύφη? Δεν φοβάμαι κανέναν. Φύγε! Τι δεν καταλαβαίνεις? Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Σε θέλω. Και ξέρω ότι με θέλεις κι εσύ. Αλλά στορκίζομαι. Με κοιτάξεις στα μάτια και μου πεις ότι δεν με θέλεις, θα φύγω. Πες μου. Με θέλει? Όχι. Και το μενταγιόν που σου έκανα δώρο, γιατί δεν το έχεις βάλει από το λαιμό σου, Μελινά? Σου έχει πει ότι είναι ερωτευμένος με άλλη και είσαι τόσο ψύχρεμη. Δεν μας τα λες καλά, Ευρυδίκη. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, γι' αυτό είμαι τόσο ψύχρεμη. Θα το χειριστώ ψύχρεμα και όρημα. Δηλαδή έχεις καραστρώσει σχέδιο? Όχι καλέ, τι σχέδιο. Κάπου μέσα μου πιστεύω πως ο Αχιλλέας τα είπε όλα αυτά για να με τεστάρει. Να δοκιμάσει τις αντοχές μου. Είσαι με τα καλά σου. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα για πλάκα. Για να σου πει κάτι τέτοιο, κάτι συμβαίνει. Λες. Πάντως η φωνή που άκουσα στο τηλέφωνο κάτι μου θύμισε. Και όσο το σκέφτομαι, λέω πως αποκλείεται να είναι η Ελένη. Δεν μου φάνηκε για Κύπρια. Λες να είναι αυτή? Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Εσένα πάνω στο ξαναλέω. Πολύ ψύχρεμη σε βλέπω. Μην το πάρεις αψηφίστα το θέμα, ψάξ' το. Είμαι σκληρόκαρδη εγώ, Δήμητρα. Δεν τα παρατάω τόσο εύκολα. Θέλεις να πεις ότι δεν παρατάς τόσο εύκολα το κύρος και τα λεφτά των Ματθαίων? Υπονοείς κάτι? Αυτό που σου είπα. Ξεκάθαρο ήταν. Κορίτσια, ξέρετε που είναι ο Αχιλλέας ή μήπως σε πήγαινε στα Μπέλια? Στην Αθήνα είναι ο αδερφούλης σου. Είχε ένα καυγά με την Ευρυδίκη, της είπε ότι είναι ερωτευμένος με άλλη, πήρε τις βαλίτσες του και έφυγε. Ευρυδίκη λέει αλήθεια, Δήμητρα, μου κάνει πλάκα. Θα το βγάλω. Να στο δώσω πίσω και να σηκωθείς να φύγεις. Έλα, έλα. Θα το σπάσω! Αν ήθελες να το βγάλεις, θα το έχεις κάνει ήδη. Παραδέξε το. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό το μενταγιόν για μένα. Τι, πο, τα! Τον μπρούσκο σημαίνει πολλά για μας. Είναι το μυστικό μας.
Γιατί δεν τον παραδέχεσαι, φοβάσαι το Σύφη. Αλλά τι μπορεί να σου κάνει, πες μου, θα σε σκοτώσει. Πού ζούμε? Δεν φοβάμαι μόνο για τον εαυτό μου. Θέλω να προστατεύσω και σένα. Άρα σε νοιάζει για μένα. Έλα, πες μου τι έγινε. Τι σου έκανε. Πες μου, σε παρακαλώ. Αυτοί οι δύο που μας επιτέθηκαν στην παραλία ήταν βαλτοί από το Μινά. Δεν σε αναγνώρισε κανείς, αλλά ο Μινάς το είπε στο Σύφη, έγινε έξαλλος και μέσω σε η Δάφνη. Αυτοί μετά το πήραν πίσω, μάλλον φοβήθηκαν. Σε παρακαλώ, θέλω να φύγεις. Εντάξει, ηρέμησε. Θα φύγω γιατί δεν μου αρέσει να σε βλέπω έτσι τρομαγμένη. Αλλά δεν εγκαταλείπω. Θα μείνω εδώ στην Κρήτη και θα περιμένω μέχρι να αποφασίσεις. Και αν αποδειχτεί ότι είναι δικό σου το παιδί, τι σκοπεύεις να κάνεις? Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί καν. Σύφη, με τη Μελίνα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Να της μιλάς, να συζητάτε. Σου είπε κάτι? Εντάξει, γενικότητες. Αλλά εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι πολύ ενοχλημένη και από τα τωρινά και από τα παλιά. Μη μου πεις ότι δεν το πήρα. Δεν το πιστεύω. Τι έπαθες, τι ψάχνεις? Το καταστατικό της εταιρείας. Θα μου το ζητήσω στην τράπεζα. Το χρειάζομαι οπωσδήποτε σήμερα. Ωραία, τι θες? Θες να γυρίσω, δεν είναι δύσκολο. Δεν έχουμε φωτοτυπία στο γραφείο. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Λέγε, τι θες να κάνουμε? Θες να συνεχίσουμε, να το ρισκάρουμε ή να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι? Στο πουλάρι. Είναι μικρό σαν εσένα. Εγώ δεν είμαι μωρό. Είμαι μεγάλη. Το μωρό είναι μέσα στην κοιλίτσα της μαμάς. Πώς θα το βαφτίσουμε, μπαμπά μου? Μη βιάζεσαι, περίμενε να γεννηθεί πρώτα. Να δούμε αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Μαρίνα, έλα, αγαπώ. Πας, σε παρακαλώ, κοπέλα μου, εκεί στη Χριστίνα. Ήξερες εσύ ότι ο αδερφός ο Αχιλλέας έφυγε νυχτιάτικα για να πάει στην Αθήνα? Επειδή τσακώθηκε με τη γυναίκα του την Ευρυδίκη και μάλιστα της είπε ότι είναι ερωτευμένος με άλλη. Σοβαρά μιλάς? Δεν είχα ιδέα. Δεν είχες ιδέα? Νεκταρίε, τα ξέρεις όλα. Και θέλω να τα ξέρω κι εγώ. Τώρα! Στην Νατάσα, θέλω ένα βιβλίο του Καζαντζάκη. Και μου λέει: Δάφνη μου, τα έχεις διαβάσει όλα. Μα πώς τα έχω διαβάσει όλα? Τόσα βιβλία έχει γράψει ο άνθρωπος. Εντάξει, έχω διαβάσει το Ζορμπά, τον Καπετά Μιχάλη, Διαμαντή μου παρακολουθείς. Βεβαίως, βεβαίως. Την αναφορά στο Γκρέκο. Αχ, το άλλο, πώς το λένε, να δεις. Πόλητη ησυχία. Όχι, δεν έχει γράψει ο Καζαντζάκης την απόλυτη ησυχία. Αυτό μάλλον είναι κάποιο άλλο συγγραφέα, τον μπερδεύεις. Όχι, ρε Δάφνη. Λέω, υπάρχει απόλυτη ησυχία από πλευράς του Σύφη. Δηλαδή? Ήρθε τότε στην Κύπρο και υπέγραψε. Θα μπορούσα και μόνος μου να βάλω υπογραφές. Το 60% έχω. Αλλά ήθελα να υπογράψει μπροστά στους Μαθαίους για να μην μου δημιουργήσει προβλήματα μετά. Παρότι υπέγραψε, είχε ένα ύφος. Σύφη. Σειρά σου. Σύφη, τέλειωνε. Τι ύφος είχε ο Σύφης δηλαδή? Αν μπορούσε να με θάψει 2 μέτρα μέσα στο χώμα, θα το είχε κάνει εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω. Φοβάμαι πως κάτι σκαρώνει. Μα τι λες, Διαμαντή μου? Ποιος τολμάει να σου πάει κόντρα εσένα? Έτσι λες. Φοβάμαι μήπως τον επηρεάζει εναντίον μου η Αναστασία. Από μικρό παιδί χειρίζεται το Σύφη. Το κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω.
Για σένα φοβάμαι. Πρέπει να σε εξασφαλίσω. Αν μου συμβεί κάτι, θέλω να έχεις λόγο στην εταιρεία. Θεός φυλάξει, τι να σου συμβεί, διαμαντή μου. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Σε παρακαλώ, όμως, με βάλεις αντιπαλότητα με το Σύβη και την Αναστασία. Πιστεύεις ότι ήδη δεν σε βλέπω σαν αντίπαλο? Επειδή φοβούνται να το δείξουν, είναι πολλά τα λεφτά, Δάφνη. Ξέρουν ότι είναι κληρονόμημο. Αλλά εγώ πρέπει να σε εξασφαλίσω. Θα σε βάλω μες στην εταιρεία. Δεν θέλω, διαμαντή. Έχεις κάνει τόσα πολλά για μένα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μ' αγαπάς. Η αγάπη δεν είναι λόγια. Είναι έργα. Το αποφάσισα. Θα σου δώσω το 35% από τις συμμετοχές μου. Αν πάθω κάτι, θα πέσουν να σε φάνε. Άκουμε που σου λέω. Κάτι ξέρω παραπάνω. Είσαι τόσο γλυκός άνθρωπος. Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω. Ας το αυτό. Οπότε έκλεισε η δουλειά. Δίνω με τα χέρια. Ναι, έκλεισε. Από και εγώ να ετοιμάζονται τα συμβόλαια. Ναι, βέβαια. Τα οικόπεδα που μου δείξατε δεν με ενθουσίασαν. Θα το ψάξω και λίγο μόνος μου. Αλλά δεν μπορούσα να αρνηθώ την πρότασή σας. 20% πάνω από την τιμή που αγόρασα μου δίνετε. Είστε σκληρός διαπραγματευτής, κύριε Χατζή. Έτσι παίζετε το παιχνίδι. Σκληρά. Πείτε να ετοιμάζετε τα συμβόλαια, γιατί εντωμεταξύ θα πεταχτώ στην Αθήνα 2-3 μέρες και μετά στην Κρήτη για να δω και εκεί κάποια πράγματα. Σας ενδιαφέρει Κρήτη για ξενοδοχειακή μονάδα? Ναι, φυσικά, και μάλιστα πριν λίγες μέρες ήμουνα στα Χανιά. Η Κρήτη είναι στις πρώτες θέσεις από άποψη τουρισμού. Έχω μιλήσει με κάποιους μεσίτες εκεί, αλλά δεν έχω καταλήξει ακόμα. Ωραία. Θα σας βοηθήσω. Θα σας φέρω σε επαφή με τον συνέδριό μου στα Χανιά, τον Διαμαντή Νικολάου. Μπορεί να σας βοηθήσει. Θέλετε? Βέβαια, γιατί όχι. Θα σας είμαι υπόχρεος. Θα σας φέρω σε επαφή το συντομότερο, σήμερα κιόλας. Γεια σου, Ευρυδίκη. Γεια σου, Λουκά. Κάτσε. Ακουγόσουν ανήσυχη στο τηλέφωνο. Τι συμβαίνει? Λουκά, είσαι δικηγόρος της ξαδέρφης μου. Σε ξέρω χρόνια. Θα ήθελα ότι πούμε να μείνει μεταξύ μας. Κουβέντα πουθενά, σε παρακαλώ. Εννοείται. Τι συμβαίνει? Πριν από 2 μήνες παντρεύτηκα, αλλά ο γάμος μου δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Λυπάμαι που τα ακούω. Θέλω τη νομική σου συμβουλή. Αν ο άντρας μου με χωρίσει, τι μπορώ να περιμένω από την περιουσία του? Υπάρχει περιουσία? Πολύ μεγάλη, γι' αυτό σε ρωτάω. Παιδί δεν υπάρχει, έτσι? Όχι. Ούτε έγκυος είσαι? Όχι. Κοίτα, εξαρτάται από την υπαιτιότητα σε βάρος που θα βγει το διάζυγιο. Αλλά δεν έχεις να περιμένεις και πολλά πράγματα. Είσαι σίγουρος? Αν φροντίσω το διαζύγιο να βγει εναντίον του... Σου είπα αυτό που αν συμφέρει. Αλλά αν ήσουν έγκυος... Τι? Κοριτσάκι μου, ήταν και ο Διαμαντής πλάι μου και δεν μπορούσα να μιλήσω. Νησάφη πια! Ήρθε πάλι αυτό στην Κρήτη. Ναι. Σε παρακαλώ, Δάφνη, κάνε κάτι. Αν το μάθει ο Σύφης, θα τον σκοτώσει. Τι με μπλέκετε, μωρή. Τι με μπλέκετε, γιατί με πήρες τηλέφωνο? Ε, είμαστε φίλες. Να παίρνεις την κολλητή σου, τη Βασιλική. Δεν μπορεί να με βοηθήσει η Βασιλική. Εσύ ξέρεις τι να κάνεις. Σε παρακαλώ, Δάφνη μου. Α, έγινε και Δάφνη ζού, ε. Δεν μπορώ να κρύβομαι από σένα. Φοβάμαι τον εαυτό μου, φοβάμαι μη λυγίσω. Να ξέρεις τι λόγια μου λέει και τι κάνει για μένα. Δεν θέλω να ακούσω. Να τα πεις στην κολλητή σου. Τι εννοείς να λυγίσεις? Τι εννοείς να λυγίσεις? Δεν είμαστε για τέτοια. Σε θέλω ντούρα. Σε διατάζω. Με διεκδικεί με έναν τρόπο που ο Σύφης δεν το έχει κάνει ποτέ. Πώς να σου το εξηγήσω? Δεν θέλω να μου εξηγήσεις, φεύγω. Όχι, όχι, να μου εξηγήσεις για να δω τι θα μου πεις. Ήρθε από την Κύπρο για να με βρει. Με επιβεβαιώνει. Δεν τρέπεται να μου δείξει το πάθος του. Αν ήξερες πώς με κοιτάζει και όταν με αγγίζει... Μη! Δεν θέλω να ξέρω πώς αγγίζει. Ακούει εκεί. Σε αγγίζει! Δεν είμαστε φίλες, παιδάκι μου. Είμαι μια κυρία παντρεμένη, σοβαρή και μάλιστα είμαι γυναίκα του θείου του άντρας. Το καταλαβαίνεις? Λοιπόν, πες μου πού μένει και θα καθαρίσω εγώ.
Θέλω πάρα πολύ να δω με τι μούτρα θα πει ο Ματθαίος στο θείο ότι ξεδίασε το κρασί του. Μένα μου κάνει εντύπωση που δεν το έχουν πάρει ακόμα αίτηση. Εδώ είσαστε. Κοιτάξτε μου. Τι έγινε. Ο Ματθαίος τα κατάφερε. Αγόρασε τους αμπελώνες από αυτόν τον Θεσσαλονικιό, τον Μάρκο Χατζή. Πω, μπράβο, μπράβο στο Ματθαίο. Άξιος, άξιος. Έλα, μην ειρωνεύεσαι. Άλλο η δουλειά, άλλο τα κομμενιλίκια. Λοιπόν, αυτός έρχεται στην Κρήτη, θέλει να αγοράσει γη. Ασχολείται με ξενοδοχεία. Θα το βγάλουμε, θα το περιποιηθούμε. Σύφη, θα τον πάρεις και θα το φέρεις σε επαφή με αυτό το δικό σου το μεσίτι, έτσι. Α, θεία, εμένα μην με μπλέκεις. Κάνε τα κουμάντα σου. Εντάξει, ας γνωριστούμε, ας βγούμε για ένα φαΐ, αλλά δεν θέλω πολλά. Μια φορά να πεις το λέμε την πρώτη και τι στον κόσμο. Φεύγω, έχω δουλειές. Απόψε σας θέλω. Θέλω να σας μιλήσω. Καλή συνέχεια. Πολύ γάτα αυτός ο Μάρκος, ε. Το στήσε τέλεια. Ναι, μου το είπε το πρωί. Υποτίθεται ότι θα γνωριστούμε μέσω του θείου. Όταν αυτονομηθούμε και συνεργαστούμε μαζί του, κανείς δεν θα καταλάβει ότι το ξέραμε από πριν. Θα σου έλεγα καλώς όρισες στην Κρήτη, αλλά δεν χαίρομαι καθόλου που σε βλέπω. Μας την πέσανε μεγάλες δυνάμεις. Δεν αφήνεις εξυπνάδες, λέω εγώ. Λοιπόν, θα σου πω δύο κουβέντες. Αν δεν πάρεις το πρώτο αεροπλάνο να φύγεις, θα πάρω τηλέφωνο τον αδελφό στο Ματθαίο να έρθει να σε μαζέψει. Και τι σε κάνει να νομίζεις ότι φοβάμαι τον αδελφό μου. Παιδί μου, η Μελίνα δεν θέλει να την κυνηγάζει, γιατί δεν το καταλαβαίνει. Είναι ευτυχισμένη στο γάμο της. Νομίζω όμως ότι τα ξέρεις πολύ καλά. Η Μελίνα δεν είναι καθόλου καλά στο γάμο της. Εμένα θέλει. Εσένα σε θέλει ο Χάρος, απλά δεν το ξέρεις ακόμα. Λοιπόν, πάρε τις ανάλογες αποφάσεις και πράξε. Γεια σου. Λέα, πού είσαι. Λοιπόν, τα έμαθα όλα. Πίστεψες δηλαδή ότι η Ευρυδίκη θα σε καλύψει. Λοιπόν, απάντα στα τηλεφωνήματά μου, γιατί αυτή τη φορά πραγματικά θα έρθουμε σε μεγάλη ρήξη. Και εσύ, είμαι σίγουρος ότι τα ξέρεις όλα και δεν μιλάς. Αφού σου είπα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Η Ευρυδίκη πώς είναι. Πήγε μια βόλτα με την ξαδέρφη της. Προβληματισμένη, αλλά ψύχρεμη. Εντύπωση μου κάνει η ψυχραιμία της, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Η γιαγιά σας, πώς είναι? Γιατί, τι έχει η γιαγιά? Πριν από λίγο πέρασα από εκεί και την είδα. Να, χθες η Χριστίνα μας είπε πως της είχε ανέβει η πίεση, έκανε κάτι περίεργα στον ύπνο της. Αλλά τώρα είναι εντάξει, έτσι, αγάπη μου. Μας καρατρόμαξε η Χριστίνα. Ήρθε πάνω από το κρεβάτι μας και μας ξύπνησε μέσα στη μέση της νύχτας. Φοβήθηκα. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Για πες. Ξεσηκώθηκε μέσα στη νύχτα και ήρθε να με βρει. Το καταλαβαίνεις. Δεν φοβάται, λέει, κανέναν. Και εσύ κολακεύτηκες. Ναι. Όταν ένας άντρας κάνει τόσο πολλά για σένα, δεν μπορείς να το δεις αδιάφορα. Ο Αχιλλέας κόβεται για μένα. Ενώ. Νομίζω ότι ο Σύφης δεν κάνει τίποτα. Ο Σύφης με θεωρεί δεδομένη. Τι δεδομένη, παιδάκι μου. Πήγε να σε πνίξει και μόνο που του μπήκαν ψήλοι στα αυτιά ότι υπάρχει άλλος. Δεν το έκανε για μένα. Για εκείνον το έκανε. Τύχθηκε ο εγωισμός του. Όταν όμως οι δύο τύποι του είπαν ότι δεν τρέχει τίποτα, το έχαψε και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ορίστε. Φοράω το μενταγιόν που μου έδωσε ο Αχιλλέας τόσο καιρό και ούτε που το πρόσεξε. Ο Σύφης με κοιτάει και δεν με βλέπει πια, Βασιλική. Είμαι μια συνήθεια γι' αυτόν. Δεν πας καλά, έτσι. Έχεις εντυπωσιαστεί από ένα κολόπεδο που επειδή έχει λεφτά, καβαλάει τα αεροπλάνα και το παίζει διεκδίκηση και καλά. Τι λες? Λέω,
Πότε πρόλαβε και σε ερωτεύτηκε, Μελίνα μου? Στίχημα να σε ρίξει το κρεβάτι έχει βάλει, επειδή τότε στην Αθήνα δεν ολοκληρώσατε. Και εσύ το τρόσο του έχει ερωτευτεί. Δηλαδή, συγγνώμη, πού είναι αυτοί οι άντρες? Γιατί δεν τυχαίνουν και σε εμάς? Ο μπαμπάς μου. Έλα, μπαμπά. Τι? Τι έγινε? Έρχομαι Αθήνα. Όχι, όχι, παίρνω το πρώτο αεροπλάνο. Τι έγινε? Η μαμά μου την έπιασαν κάτι πόνοι χτες στη χολή της. Θα χειρουργηθεί, πρέπει να πάω Αθήνα. Να κλείσω εισιτήριο. Όχι αυτό. Γιατί δεν θέλεις να έρθω μαζί σου? Γιατί δεν χρειάζεται. Έχεις και εσύ τις δουλειές σου εδώ. Αγάπη μου, μην ανησυχείς. Ρώτησα και τον οικογενειακό γιατρό. Η αφαίρεση χολής είναι απλά μια χείριση ρουτίνας. Αλλά αν θες, μπορώ να έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι, μην ξεσηκώνεστε. Έχετε και τη συνάντηση με το θείο σας απόψε. Σωστά. Είναι γι' αυτό. Λοιπόν, έλα να σε πάω γρήγορα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, άντε, σε καλό. Και θα δεις ότι όλα καλά θα πάνε, εντάξει. Δύο λεπτάκια μόνο θέλω να σου μιλήσω και θα φύγω. Είσαι με τα καλά σου. Τριγυρνάει ο Μινάς. Ξέρεις τι εστί Μινάς? Ναι, έχω ακούσει. Τον έχω δει και στο πατητήρι πώς κοιτούσε σαν τον Κέρβερο. Και σε τράβηξε έξω. Λοιπόν, μην ανησυχείς, δεν με έχει δει κανείς να έρχομαι εδώ. Θέλω να σου πω μόνο δύο λόγια για τη φίλη σου και θα φύγω. Ωραία. Στα όρθια και γρήγορα. Δεν θέλω να μπλέξω. Θέλω να πάρεις τη Μελίνα ένα τηλέφωνο να έρθει από εδώ. Ότι τι θέλεις εσύ για να έχει μια δικαιολογία να φύγει από το σπίτι. Έχεις πολύ μεγάλο θράσος. Ξέχασε την. Και να ήθελα δεν μπορώ. Χειρουργεί τη μάνα της και έφυγε για Αθήνα. Αθήνα, ε. Είσαι θεά. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Τι εννοείς όταν λες ότι θες να εξασφαλίσεις την Δάφνη? Και αν θες να την εξασφαλίσεις, να τις γράψεις στο σπίτι σου. Εμάς τι μας νοιάζει δηλαδή? Το τι θα κάνω με το σπίτι είναι δικός μου λογαριασμός. Θα τις μετεβιβάσω κάτι περισσότερο από το μισό μου μερίδιο στην εταιρεία. Το 35% των μετοχών μου. Μα τι λες τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Και αν εσύ πάθεις κάτι, τι θα έχουμε χωμένη στις δουλειές μας τη Δάφνη με το 60%? Γιατί θα πάρει και τα υπόλοιπα σαν νόμιμη κληρονόμος. Ακριβώς. Και με διαθήκη, την οποία εσύ θα φροντίσεις να ρίξεις, Σύφη. Δεν περίμενα βέβαια σε ενδιαφέρει, μη πάθω κάτι. Αυτή την αντίδραση που είχες, περίμενα. Μπορεί εσύ να έβαλες τα λεφτά όταν πέθανε ο πατέρας μου και δεν είχαμε ρευστό. Αλλά πάνω στο όνομα των Γιανακάκηδων πάτησες και έγινες αυτό που είσαι τώρα. Εμείς είχαμε το όνομα στα κρασιά. Η δική μου οικογένεια. Μην ξεχνιόμαστε. Σύφη, πολλά λες. Τι ήταν αυτό τώρα? Ματθαίο, είμαι η Δάφνη Νικολάου, η γυναίκα του Διαμαντή. Έλα, Δάφνη. Πώς ήταν αυτό? Θα στα πω στα γρήγορα, γιατί περιμένω το Διαμαντή και αυτά που θα σου πω δεν πρέπει να τα ακούσει, γιατί θα έχουμε δράματα. Τι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνω. Συμβαίνει ότι ο αδελφός σου, ο Αχιλλέας, κυνηγάει τη γυναίκα του Σύφη. Τι εννοείς την κυνηγάει? Εννοώ ότι της το παίζει ερωτευμένος μέχρι θανάτου και πηγαίνει έρχεται στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα Χανιά. Λοιπόν, έλα να τον μαζέψεις, γιατί θα γίνει μακελιό. Δεν είμαστε καλά. Τι θέλεις, ρε Ματθαίο, και με έχεις φτάνει στα μηνύματα όλη τη μέρα? Πού είσαι? Λογαριασμό θα σου δώσω. Όπου θέλω είμαι.
Αχιλέα, τρελάθηκες. Είσαι στα Χανιά και κυνηγάς τη γυναίκα του Σύφη του Γιαννακάκη. Ακριβώς. Και τώρα πάω να τη βρω στην Αθήνα. Πάμε να πιούμε κανένα ξύδι, γιατί τα έχω πάρει με το θείο μου. Τώρα θα τα πάρεις και με κάποιον άλλον. Ο Αχιλλέας Ματθαίου βρίσκεται στα Χανιά, κρυφά από όλους σας. Το ήξερες? Νεκτάρια κινδυνεύουν να τυναχτούν όλα στον αέρα και εσύ ρωτάς τι συμβαίνει. Ο Αχιλλέας με τη γυναίκα του Σύφη του Γιαννακάκη. Σοβαρά λογής. Κόφτω, Νεκτάρια. Όλα τα ήξερες. Μη μου παριστάνεις εμένα τον ανήξερο. Καλά, ρε. Πότε πρόλαβε και τα φτιάξε μαζί της, μου λες. Τι κάνεις εσύ? Ενδιαφέρομαι για την υγεία της μαμάς σου. Από ό,τι βλέπω, το μενταγιόν που σου έκανα δώρο είναι στη θέση του. Θα το σπάσω αυτό το μενταγιόν, στο λέω. Γιατί τέτοια επιμονή? Γιατί σε θέλω. Πολύ. Καταρχήν τα ξέρω όλα. Περιττό να αρνηθείς οτιδήποτε. Θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Σου είπε κανείς ότι φταίς εσύ? Πολύ άνετο σε βρίσκω. Θα μπορούσε να έχει συμβεί στο καθένα. Έχει παιδί με άλλη. Λοιπόν, ήθελες να μάθεις ποιο είναι το πρόβλημα στο γάμο μου. Έμαθες. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Α, καλά, τι άλλο έπρεπε να έχει γίνει δηλαδή? Και πώς το δέχεσαι αυτό? Είχαμε χωρίσει όταν πήγε με αυτή. Εγώ ξέρω ότι παντρεύτηκες ένα άντρα ελεύθερο και σου βγήκε με παιδί. Χρειάζομαι χρήματα. Δεν θέλω το παιδί μου να στερηθεί τίποτα. Θέλω να έχει την ίδια ποιότητα ζωής με πριν. Σκέφτομαι να έρθω και Χανιά, να μείνω μόνιμα. Να έρθεις μόνιμα στα Χανιά. Μάλιστα, αυτό μας έλειπε τώρα. Έψαξα όλα τα Χανιά, πήγα σε όλα τα ξενοδοχεία, δεν τον βρίσκω πουθενά. Να δεις που λέει αλήθεια ότι είναι στην Αθήνα. Όταν σε πήρα τηλέφωνο, δεν ήξερα ότι η μαμά της Μέλινας χειρουργείται στην Αθήνα. Να δεις, τα ψήσανε αυτοί οι δύο. Αχ, Παναγία μου, τι θα κάνω.